Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 250, σελίδα 250, από το βιβλίο «Κριτές» και το κεφάλαιο «Ι.Γ.», 13 κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 250, κεφάλαιο «Ι.Γ.», βιβλίο «Κριτές», στη σελίδα 250. «Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείραν των Φιλιστέων 40 έτη. Ήτο δε άνθρωπος της από Σαρά, της συγγενείας Δαν, και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γυνή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και φάνει άγγελος Κυρίου στη γυναίκα και είπε προς αυτήν: Ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην μπεις ίνον ησίκερα και μη φάγεις μηδένα κάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών, και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το πεδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός αυτού, και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και υπήγαινε η γυνή και είπε προς τον άντρα αυτής λέγουσα: Άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ, και το είδος αυτού ήτος είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, αλλά δεν ηρώτησα αυτόν ποθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσιν σε μέ, και είπε προς εμέ: Ιδού θέλει συλλάβει και γεννήσει και θέλει γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μην πει σύνον μηδέν σίκερα και μην φάγει μηδέν ακάθαρτον, διότι το πεδίον θέλει είστε ναζιραίωση των Θεών, εκ χιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Τότε προσευχήθη ο Μανοέ προς τον Κύριον και είπε: Δέομαι, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλα, σας έλθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάνομεν εις το πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί. Και εισήκουσεν ο Θεός την φωνή του Μανοέ, και ήλθεν πάλιν ο άγγελος του Θεού προς την γυναίκα, ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό. Ο δε Μανοέ ο ανήρ αυτής δεν ήτο μετ' αυτής. Και έτρεξε η γυνή μετά σπουδής και ανήγγελε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα προς αυτόν: Ιδού εφάνισε με ο άνθρωπος ώστις ήλθε προς εμέ την ημέραν εκείνη. Και σηκώθη ο Μανοέ και ακολούθησε τη γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπο και είπε προς αυτόν: Σύ είσαι ο άνθρωπος ώστις ελάλησας προς τη γυναίκα, ο δε είπε εγώ. Και είπε ο Μανοέ: Τώρα γεννηθεί το λόγο σου, τι πρέπει να κάμωμεν εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό. Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς Μανοέ: Από πάντων όσα είπα προς τη γυναίκα ας φυλαχθεί. Από παντός ό,τι εξέρχεται εξ αμπέλου ας μη φάγει. Και ίνον και σίκερα ας μη πει. Και μηδέν ακάθαρτον ας μη φάγει. Και πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει. Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: Να σε κρατήσομεν παρακαλώ να ετοιμάσομεν εισέ ερήφιον εξ εγών. Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ: Και αν με κρατήσεις, δεν θέλω φάγη από του άρτου σου. Και αν κάνεις ολοκαύτωμα προς τον Κύριο, πρόσφερε αυτόν. Διότι δεν εγνώρισε ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου. Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: Τι είναι το όνομά σου, δια να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου. Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν: Γιατί ερωτάς περί του ονόματός μου, διότι είναι θαυμαστόν. Τότε έλαβε ο Μανοέ το ερήφιον το εξεγών και την εξαλφή των προσφοράν και προσέφερεν εις τον Κύριον επί της πέτρας και θαυματούργησεν. Ο δε Μανοέ και η γυναί αυτού έβλεπον, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανόν, ανέβηκε ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπον και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γην και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου στον Μανοέ και στην γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισε ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου και είπε ο Μανοέ προς τη γυναίκα αυτού: Βεβαίως θέλουμε να ποθάνει διότι είδομε τον Θεόν. Αλλά η γυνή αυτού είπε προς αυτόν: Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει εμάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών, ουδέ ήθελε δείξει εμάς πάντα ταύτα, ουδέ αναγγείλει προς εμάς τι αυτά εν τη ούτω καιρό. Και γέννησε η γυνή ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμσόν και υφξήθη το πεδίον και ευλόγησε αυτό ο Κύριος και πνεύμα Κυρίου άρχισε να διαγείρει αυτό εν το στρατοπέδο του Δαν μεταξύ Σαραά και Σταόλ. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ τώρα είναι πια στη γη της επαγγελίας, εκεί όπου θα έπρεπε να απολαμβάνει και την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού
και τη χάρη του Θεού και το έλεος να απολαμβάνει και τη φυσική του ζωή και την πνευματική του ζωή. Γιατί έφτασε εν τέλει εκεί που ο Κύριος τον οδήγησε. Και ο Θεός έχει μία πρόταση, αλλά και έχει και ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα. Το σχέδιο του Θεού είναι να οδηγεί τον άνθρωπο, ο οποίος τον δέχεται, τον πιστεύει, τον ακούει, τον ακολουθεί, να τον οδηγεί σε τόπο ευλογίας. Γιατί ο Θεός προσδιορίσε εις εμάς ευλογία. Και τα σχέδια και οι βουλές του Θεού είναι όλες πάρα πολύ καλές. Και το σχέδιο του Θεού έχει σχέση με την προσωπική ζωή του ανθρώπου, με την οικογενειακή ζωή του ανθρώπου, αλλά εν τέλει έχει σχέση και με τη χρησιμοποίηση του ανθρώπου από το Θεό στο έργο του Θεού. Και δεν εξαρτάται από ικανότητες ή δυνάμεις ή δυνατότητες, αλλά ο Θεός είναι αυτός που ξέρει και μπορεί να δίνει, να αυξάνει, να χρησιμοποιεί, να δοξάζει και να ευλογεί. Όμως ο λαός Ισραήλ, παρόλο ότι βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο στη γη της επαγγελίας, θα λέγαμε στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε προς διδασκαλίαν ημών, να καταλάβουμε και να διδασκόμεθα από τον ίδιο το Θεό για το σχέδιο και το έργο του Θεού. Καθένας από μας έφτασε ως εδώ, και αν στρέψουμε προς τα πίσω το βλέμμα μας, όσο καιρός και αν έχει περάσει, ο καθένας έφτασε σε εμάς με μεγάλο σχέδιο και με πολλά θαύματα ως εδώ. Όμως εδώ δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζει. Αδελφοί όμως, το πώς περνάει ο άνθρωπος του Θεού στην παρουσία του Θεού δεν εξαρτάται από το Θεό, αλλά από τον άνθρωπο. Το πόσο ευλογημένος, χαρούμενος, ένδοξος στην παρουσία του Θεού είναι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, δεν εξαρτάται από το Θεό, γιατί ο Θεός θέλει όλοι μας να είμαστε σε απόλυτη, πλήρη, τέλεια ευλογία. Πέρα, όπως είπαμε, από κάθε δυνατότητα ή ικανότητα. Όμως όλοι μας δεν είμαστε. Δεν είμαστε, παρόλο που ο Θεός θέλει και μπορεί να μας καταστήσει. Ο λαός Ισραήλ δηλαδή είναι απίστευτο. Στη γη της επαγγελίας, στη ρέουσα γάλα και μέλι. Εκεί που υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου και κάθε ένας άνθρωπος εύκολα μπορούσε να πλησιάσει το Θεό. Που πήγαινε 3 φορές περίπου και περισσότερο στην Ιερουσαλήμ. Εν πάση περιπτώσει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ήταν κάθε φορά, και προσέφερε θυσίες, και οι θυσίες μπορούσαν και έφταναν ίσως μην ευωδία στον ουρανό, ο λαός Ισραήλ ταλαιπωρείτο. Και μάλιστα βρέθηκε να είναι παραδεδομένος, και το απίστευτο είναι από τον ίδιο το Θεό, στα χέρια των απερίτμητων Φιλιστέων. Πώς μπορεί να καταντήσει ο πιστός παραδομένος στα χέρια των Φιλιστέων? Γιατί έπραξε πονηρά ενώπιον του Θεού, γιατί δεν πρόσεξε, γιατί δεν στάθηκε έτσι και όπως τον θέλει ο Θεός και εκεί που τον θέλει ο Θεός, με αποτέλεσμα ταλαιπωρία και ταλαιπωρία και μεγαλύτερη ταλαιπωρία, δυστυχία, αλλά όχι χωρίς ελπίδα. Γιατί ο Θεός ξέρει να μεταβάλει τα πάντα. Και αφού πέρασαν 40 χρόνια που η δυστυχία ήταν όλο και πιο πολύ, 40 χρόνια δεν είναι λίγα, τότε ο Θεός αποφάσισε να ενεργήσει προς ελευθερία. Όταν έφτασε στο πλήρες η ταλαιπωρία, όταν έφτασε στο πλήρες η δύναμη των Φιλιστέων,
και εκαυχόντο ότι αυτοί είναι οι Κύριοι, ο Θεός επενέβη. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν βρήκε ούτε έναν άνθρωπο από το λαό Ισραήλ για να τον καλέσει και να τον χρησιμοποιήσει. Για σκεφτείτε. Από ένα ολόκληρο λαό Ισραήλ. Ο Θεός δεν βρήκε ούτε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Για να τον χρησιμοποιήσει για την ελευθερία και για τη σωτηρία. Ούτε έναν άνθρωπο. Μέσα στη γη της επαγγελίας. Είναι απίστευτο. Μέσα στην εκκλησία και ο Θεός να μην μπορεί να βρει ούτε έναν άνθρωπο. Φοβερό. Όμως τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Δεν μπορεί να βρει άνθρωπο. Θα δημιουργήσει άνθρωπο. Δεν μπορεί να βρει λύση στη ζωή σου. Θα δημιουργήσει λύση. Δεν μπορεί να βρει τρόπο, διέξοδο στη ζωή σου. Θα δημιουργήσει ο Θεός. Γιατί είναι δημιουργός και είναι και ο μόνος δημιουργός. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού δεν απελπίζεται. Δεν δικαιολογείται να απελπίζεται. Σε οποιασδήποτε καταστάσεις και αν έχει έλθει, έστω και εξαιτίας των δικών του ευθυνών. Έστω και εξαιτίας των δικών του λαθών. Ο Θεός εφευρίσκει τρόπους να ελευθερώσει, να σώσει, να θεραπεύσει, να βοηθήσει, να ελεήσει και να δοξάσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και έψαξε και βρήκε το Μανωέ, ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος για το έργο του Θεού, αλλά είχε κατάλληλη γυναίκα για το έργο του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Μανωέ δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, αν και ήταν καλός. Αλλά η γυναίκα του ήταν κατάλληλη. Γιατί? Για να γίνει το έργο του Θεού χρειάζεται πιστής πρώτον και απόλυτη υπακοή στα λόγια του Θεού δεύτερον. Πιστής και απόλυτη υπακοή. Γι' αυτό και ο Θεός στέλνει τον άγγελό του στη γυναίκα του Μανωέ, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η λύση του προβλήματος, όχι του Μανωέ και της οικογένειάς του, αλλά και του Μανωέ και της οικογένειάς του και ολόκληρου του Ισραήλ. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τις καλές γυναίκες της εκκλησίας μας. Πολύ ευχαριστούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε ο Θεός να τις κάνει ακόμη καλύτερες. Και οι γυναίκες μας να προσεύχονται να κάνει ο Θεός τους άντρες τους ακόμη καλύτερους. Και ο Άγγελος Κυρίου την επισκέπτεται και της λέει, είσαι στήρα, δεν μπορείς να γεννήσεις. Δεν μπορώ. Την άφηνε ο Θεός στήρα. Γιατί έπρεπε να έλθει η στιγμή που θα γίνει το έργο του. Και το έργο του Θεού συνήθως έπεται μεγάλης ταλαιπωρίας. Γιατί μέσα από την ταλαιπωρία ταπεινώνεται ο άνθρωπος και μέσα από την ταπείνωση αγιάζεται και βρίσκει χάρη από το Θεό. Η γυναίκα του Μανωέ ήταν μία από τις πιο ταπεινές γυναίκες του Ισραήλ, γιατί τότε ήταν μεγάλος ονειδισμός, όνειδος να είναι στήρα η γυναίκα. Όνειδος. Βρήκε λοιπόν αυτή την καλή γυναίκα στο πλήρες της ταπείνωσής της. Και της λέει, είσαι στήρα, δεν γεννάς. Μάθε λοιπόν ότι θα συλλάβεις και θα γεννήσεις υιό. Αλλά όμως πρόσεχε. Πρόσεχε. Από σήμερα και στο εξής μη πιείς κρασί, μη πιείς σίκερα και μη φάγεις κανένα ακάθαρτον. Γιατί αυτό το οποίο θα συλλάβεις και θα γεννήσεις εκ κοιλίας μητρός θα είναι ναζιραίος, αφιερωμένος εις το Θεό, γιατί μόνο με έναν ναζιραίο, μόνο με έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό μπορώ να ελευθερώσω τον Ισραήλ. Και η αφιέρωσή του θα αρχίσει από σένα. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί,
ότι η αφιέρωση των παιδιών μας αρχίζει από τους γονείς. Και αν θέλεις να δεις σε τι κατάσταση είσαι, και αυτό είναι αληθές, κοίταξε τα παιδιά σου. Μη χαίρεσαι, αν είναι καλά, χάρις Θεού είναι. Μην απογοητεύεσαι, αν δεν είναι καλά, ο Θεός έχει τη λύση. Αλλά είναι δεδομένο. Φωτογραφία. Η κατάσταση η προσωπική μας απεικονίζεται μέσα από τα παιδιά μας. Η κατάσταση της Εκκλησίας απεικονίζεται μέσα από το πρεσβυτέριο. Η κατάσταση της ζωής μας απεικονίζεται μέσα από τον αγιασμό μας και από την αφιέρωσή μας. Μιλάω για χριστιανούς, για πιστούς. Δεν μιλάω για ανθρώπους που ήρθαν από τον κόσμο με διαλυμένες οικογένειες, όπως ήμουν εγώ, αλλά ο Θεός είναι ικανός να δημιουργήσει ευλογημένες οικογένειες. Γιατί, αδερφοί, το μήνυμα σήμερα είναι ότι ο Θεός έχει τη λύση, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Έχει λύση. Δεν υπάρχει τίποτα δύνατον στο Θεό. Έχει τη λύση ο Θεός. Και η γυναίκα του Μανωέ το πίστεψε, πήρε απόφαση, έτρεξε στον άντρα της, του είπε ότι ένας άνθρωπος του Θεού που έμοιαζε με άγγελο, αλλά δεν μπόρεσε να φανταστεί και να δεχτεί μέσα στην καρδιά της ότι ήταν άγγελος, μου είπε ότι θα γεννήσω, θα συλλάβω, και μου είπε και τι να κάνω. Και ήταν το μήνυμά της τόσο πιστικό που ο Εμμανουέ το πίστεψε. Βλέπετε ότι έχει και καρπό η γυναίκα αυτή. Και το αποτέλεσμα, ο Εμμανουέ προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, ύστερα από αυτά κάτι πρέπει να κάνουμε». Εδώ τώρα μπήκε και ο Εμμανουέ στο δρόμο της υπακοής. Μου είπε η γυναίκα μου, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Και αδερφοί, αυτό το μήνυμα το σημερινό πιστεύω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι όμως? Δεν είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου? Δεν είσαι ευχαριστημένος με τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή σου? Παραπονιέσαι? Στενοχωριέσαι? Η απάντηση είναι ότι άγγελος Κυρίου μιλάει στο Μανωέ και ο Μανωέ λέει: «Κάτι πρέπει να κάνω». Και επειδή δεν ξέρει, προσεύχεται στο Θεό και λέει: «Κύριε Θεέ, με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που έστειλε στη γυναίκα μου, στείλ τον σε παρακαλώ ξανά να μου πει και εμένα τι πρέπει να κάνω». Είπε στη γυναίκα μου, αλλά θέλω να μου πει και εμένα. Δεν είναι δηλαδή, δεν έμεινε «κάτι πρέπει να κάνει η γυναίκα μου». Γυναίκα μου, κάτι πρέπει να κάνει, σου το είπε ο Θεός. Τώρα όμως πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ. Και ο Θεός, επειδή το αίτημά του ήταν αληθινό, ήταν κατά το θέλημά του, άμεσα απάντησε. Άμεσα. Και έστειλε ξανά τον άγγελο, αλλά πάλι στη γυναίκα του. Και όταν η γυναίκα του τον είδε, έτρεξε στον άντρα της. Τον έστειλε ο Θεός. Και έτρεξε και ο Μανωέ και λέει: «Ύστερα από αυτά που είπες στη γυναίκα μου που πρέπει να κάνει για το παιδί που θα μας δώσεις, εγώ τι πρέπει να κάνω? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε και για το παιδί?» Αδερφοί, μακάρι ο Θεός να μας δώσει σε όλους αυτή τη φωτιά που έχω μέσα στην καρδιά μου. Τι πρέπει να κάνουμε για το παιδί μου?
τι πρέπει να κάνω για τα παιδιά μου, τι πρέπει να κάνω εγώ και η γυναίκα μου, τι πρέπει να κάνει η γυναίκα μου, τι πρέπει να κάνω εγώ, τι πρέπει να κάνουμε για να έρθουν οι υποσχέσεις του Θεού και ο λόγος του Θεού δυνατός στη ζωή μας. Και ο άγγελος με απλότητα, γιατί εμείς πολλές φορές με σύνθετες σκέψεις προσπαθούμε να φανταστούμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά ο άγγελος του Θεού με απλότητα: αυτό που είπα στη γυναίκα σου, αυτό να κάνετε. Δηλαδή, η γυναίκα σου από σήμερα, επειδή πρόκειται να συλλάβει και να γεννήσει παιδί ιδιαίτερο, έργο ιδιαίτερο ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει στην οικογένεια του Μανουέ, αλλά και στο λαό Ισραήλ, αλλά και στην οικογένειά σου, αλλά και στην εκκλησία μας. Ένα ιδιαίτερο. Σαμψόν θα γεννηθεί, που σημαίνει όπως ο ήλιος ανατέλει από το σκοτάδι και διώχνει τελείως το σκοτάδι, αυτό είναι το έργο του Θεού. Και μάθε ότι το πεδίο θα είναι Ναζιραίος και ξηράφει στα μαλλιά του, δεν θα μπει ποτέ στη ζωή του. Πλήρης αφιέρωσης. Πλήρης αφιέρωσης στο έργο που ο Θεός θα κάνει στη ζωή σου, Μανωέ, και είναι ο Σαμψών. Και ο Μανωέ κατάλαβε, αν και δεν κατάλαβε ότι ήταν άγγελος Κυρίου, και ο Μανωέ πρότεινε τον άνθρωπο του Θεού να τον προσκαλέσει, και επειδή δεν κατάλαβε ότι είναι άγγελος Κυρίου, του είπε ούτε θα φάω, αλλά και μη προσφέρεις τίποτα, στο Θεό να τα προσφέρεις. Και πράγματι έκανε προσφορά. Ο Θεός εθαυματούργησε για να βοηθήσει τον Μανωέ να καταλάβει ότι αυτός που μιλάει τώρα δεν είναι άνθρωπος Θεού, αλλά είναι άγγελος Κυρίου. Εθαυματούργησε και πιάσε φωτιά το θυσιαστήριο, και καθώς η φωτιά ανέβαινε στον ουρανό, έφευγε και ο άγγελος. Και ο Μανωέ κατάλαβε, και το παιδί γεννήθηκε, και γεννήθηκε ακριβώς σύμφωνα με αυτά που έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, η γυναίκα δεν ήπια κρασί, δεν ήπια σίκερα, δεν έφαγε ακάθαρτο μέχρι που γεννήθηκε το παιδί της, και όταν το παιδί της γεννήθηκε ποτέ δεν το κούρεψε. Και το παιδί μεγάλωνε και το ευλογούσε ο Θεός. Και ο Μανωέ και η γυναίκα του απολάμβαναν την εξαίρεση του Ισραήλ μέσα στη γη της επαγγελίας, την ευλογία του Θεού στο σπίτι τους. Ο λαός Ισραήλ συνέχιζε το δρόμο του, αλλά τώρα δημιούργησε ο Θεός μια οικογένεια που επιτελεί εξαίρεση. Και η εξαίρεση είναι αφιέρωση, υπακοή και υποταγή στο Λόγο του Θεού. Και ο Θεός ευαρεστείται στις εξαιρέσεις. Εξαίρεσε, εξαιρούσε τη γη Γεσέν στις πληγές του Φαραώ και της Αιγύπτου. Εξαιρεί πάντοτε ο Θεός την ταλαιπωρία, τη δυστυχία και το θάνατο της αμαρτίας στους ανθρώπους, στις οικογένειες, στην εκκλησία που ενδιαφέρεται για την αφιέρωση και ενδιαφέρεται για την απόλυτη υπακοή, γνωρίζοντας ότι αυτό το οποίο απεικονίζεται κάποια στιγμή στη ζωή του, από το περιβάλλον του, από την οικογένειά του, από την καρποφορία του, ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει και να κάνει έργο τέλειο. Έργο τέλειο. Αρκεί να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 193.